30 του Μάρτη τελείωσε μια σύμβαση που είχε το ΕΛΤΑ με ένα εδώ στο χωριό που έκανε το πράκτορα και το διανομέα στο, να μοιράζει γράμματα, αλληλογραφίες και δέματα στο χωριό, όχι μόνο στο χωριό εδώ, στο Χαλκιός, στο Βεβεράδο και στο Δαυνόν. Αυτομάτως μόλις τελείωσε η σύμβασή του, το χωριό έμεινε χωρίς καμιά επαφή, αλληλογραφία και όλα τα σχετικά με τα ΕΛΤΑ. Αυτομάτως έχουμε μείνει χωρίς ταχυδρόμο. Εγώ προσπαθώ να εξυπηρετήσω κάπως την κατάσταση τώρα, μήπως βρεθεί κάποια λύση, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διευκολυθεί ο κόσμος εδώ πέρα. Ήρθαν την περασμένη Τρίτη ο διευθυντής. Δηλαδή, εντάξει, καταργήθηκε ο πράκτορας. Ναι. Στο μεταξύ, πώς παίρνουν την αλληλογραφία? Τίποτα. Κάθε Τρίτη και την Τρίτη θα έρθει. Θα έρθει εδώ. Έχω φωνάξει, φωνάζω στα μεγάφωνα, κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Να έρχονται οι κάτοικοι όπως ερχόταν παλιά πριν 40-50 χρόνια ή ακόμα δεν ξέρω πώς θα γίνει. Με περιστέρια μπορεί να τα στέλνουν τα γράμματα για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Είναι βασικό νομίζω. Δηλαδή ανοίγετε την αίθουσα αυτή εδώ εσείς? Ανοίγω την αίθουσα, τα γράμματα είναι εδώ, ναι. Η αλληλογραφία είναι εδώ, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι εδώ. Και αν αλλά εσείς η Τρίτη δεν είστε εδώ και λείπετε, δεν θα πάρουν γράμματα. Έχουμε κάνει και κατέθεσα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει κάποιο διάβημα πάνω στο Υπουργείο Μεταφορών που έχει και τα ΕΛΤΑ, για να δούμε μήπως μπουν κάποιες θηρίδες, γιατί δεν υπάρχουν θηρίδες εδώ πέρα, τουλάχιστον να μπαίνουν σε θηρίδες και να διευκολύνεται ο κόσμος. Από τα ΕΛΤΑ αυτοί που δώσανε ότι δεν έχουν κόσμο. Έχουν 5 άτομα, 6 πόσοι έχουν διανομή σε όλη τυχείο, δεν προλαβαίνουν να έρθουν εδώ πέρα, έχουν τις τομείς τους και από εδώ και πέρα δεν μπορούν.